Κυπριακής Εβδομάδας Κινητικότητας. Για μια εβδομάδα ο Δήμος Ιορδέας ήταν στο επίκεντρο όπου πραγματοποιήθηκαν δράσεις στον τόπο μας. Προσπαθήσαμε να σηματοδοτήσουμε την εξωστρέφεια, να δείξουμε σε όλους ότι η πόλη μας, ο Δήμος μας είναι μια πόλη που σέβεται τον πολίτη, που σέβεται τον επισκέπτη. Όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η ζωή της πόλης μας επιβαρύνει υπέρμετρα σωματικά και ψυχικά. Όπως όμως αναφέρεται, η ζωή ανθεί μόνο εφόσον αναγνωρίζονται οι δύο αντίμαχες αρχές που κυβερνούν την ανθρώπινη προσωπικότητα, το ατομικό και το συλλογικό. Ωστόσο, η βιώσιμη αστική κινητικότητα απαιτεί ριζική αλλαγή νοοτροπίας και διαμόρφωση περιβαλλοντολογικού ήθους με διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς, όπως η ορθή χρήση ποδηλάτου. Μια εβδομάδα ποικίλων πρωτοβουλειών και δράσεων απέδειξαν ότι η πόλη μας μπορεί να στηρίζει την ορθή χρήση ποδηλάτου, αρκεί ο ποδηλάτης να σέβεται το πεζό, το ιό ταχύ να σέβεται το ποδηλάτη. Όταν ενώσουμε τις δυνάμεις μας, αφού αφήσουμε στην άκρη αυτά που μας χωρίζουν, θα καταφέρουμε να κάνουμε το Δήμο μας σημείο αναφοράς. Το λόγο και την τελετή λήξη την έχει ο Δήμαρχος. Καλησπέρα σε όλους σας, αγαπητοί συνάδελφοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριοι αντιδήμαρχοι, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά, λήγει σήμερα η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, στην οποία ο Δήμος μας συμμετέχει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Σας είπα και στην τελετή έναρξης ότι βραβευθήκαμε για την περσινή μας συμμετοχή με τέταρτη θέση μεταξύ 87 Δήμων και με ένα ποσό 10.000 ευρώ, το οποίο, όπως ανακοινώσαμε, θα ενισχύσει τους συλλόγους της πόλης που συμμετέχουν και μας βοηθάνε. Αυτό που θέλω να πω σε όλους σας είναι το εξής. Δεν φτάνει μία μόνο εβδομάδα για να αποδείξουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε την νοοτροπία και να χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης. Χρειάζονται αρκετά έργα στην πόλη, χρειάζεται δική μας θέληση ώστε να βάλουμε στην καθημερινότητά μας τους εναλλακτικούς τρόπους αυτούς και χρειάζεται και παιδεία. Την παιδεία αυτή θα προσπαθήσουμε μέσα από δράσεις που θα γίνουμε στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής με τα σχολεία να την περάσουμε σε όλους τους νέους δημότες της πόλης μας και απομένει μετά στην τοπική κοινότητα της Πολεμαΐδας, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ιορδέας, να κάνουν τα έργα εκείνα και τις δράσεις εκείνες που θα μας βοηθήσουν να κάνουμε την πόλη μας πιο λειτουργική. Με πολύ μεγάλη περηφάνεια και πολύ μεγάλη χαρά θέλω να κηρύξω την λήξη των εκδηλώσεων για την φετινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2021, να δώσουμε ραντεβού για την επόμενη χρονιά και τη συμμετοχή μας στην επόμενη εβδομάδα και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους όσους εργάστηκαν ώστε και φέτος οι εκδηλώσεις να γίνουν με τον τρόπο που πρέπει, να ευχαριστήσω τους συλλόγους και τους φορείς και τις μεμονωμένες συμμετοχές που υπήρξαν από ολόκληρη την πόλη και τους πραγματικά τους ευχαριστώ ιδιαίτερα και να ευχαριστήσω επίσης τέλος όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τόπου μας που πρόβαλαν όλο αυτό το διάστημα τις εκδηλώσεις του Δήμου μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήρθε η ώρα για τα περαιτέρω, το οποίο θα σας εξηγήσει η κυρία Αντωνιάδου. Φέτος έχουμε τη δυνατότητα να σας παρέχουμε με κλήρωση 7 ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία είναι χορηγή, η τέρνα και η διαδήμου. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα εδώ τώρα στο Δημαρχείο. Θα ακουστούν τα ονόματά σας, αλλά θα σας πάρουμε τηλέφωνο όλους αυτούς που έχετε κερδίσει και να βρείτε με τους γονείς σας να τα παραλάβετε. Θα έρθετε με τους γονείς ώστε να υπογράψουν και να έχουν την ευθύνη πλέον οι δικοί σας οι κηδεμόνες και οι γονείς. Γιατί πάνω στα πατήλια γράφει ότι πρέπει να τηρείτε τον GOK και να είναι πάνω από 16 ετών. Ξεκινάμε την κλήρωση. Το νούμερο 83. Και από την πλευρά μου, καλησπέρα σε όλους καταρχήν, να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τόσο το Δήμο Ιορδέας
όσο και όλους που συμμετείχαν σε αυτήν την εβδομάδα κινητικότητας και θα κάνω μία παράκληση σε όλους τους δημότες μας να έχουμε συνέστηση, το είπαμε και στην έναρξη, το τι συμβαίνει στην πόλη και να συμμετέχουμε σε αυτά που προτάσει η Δημοτική Αρχή και όλοι οι θεσμικοί φορείς για το καλό του τόπου μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ανταποκρίνεται το νούμερο 83 στην Ακριτή του Χαρούλα. Ο αριθμός είναι 321. Το νούμερο είναι 78. Επαγγελίες και ασφαλείς πόλτες. Το νούμερο 251. Το νούμερο 94. Το 278. Και το νούμερο 289. Το έχω διαβάσει με τα ονόματα αυτών των οποίων κέρδισαν τα σκούτερ συνολικά. Αναλαμβάνω τα ονόματα τα οποία κερδίσανε. Γεωργία Μάτζη, το 278. Παναγιωτίδου Άννα του Θεόφιλου, 289. Μαργαρίτα Μερατζούλη, το 251. Άγγελος Μπισούκης, το 321. Θεολογία Στράφκου, το 81. Και Ακριτίδου Χαρούλα, το 83. Και ο Δεστόνης Δημήτρης, το 94.